Σουλιοδεράκι μου και χαρούμενο το 2024! Καλώς ήρθες στο σημερινό μας βίντεο που θα δούμε αποκλειστικά και μόνο εσένα πουλάκι μου. Να δούμε πώς θα πάει η χρονιά, πώς θα τη ζήσεις, πώς θα τη βιώσεις, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Αυτό που θέλω να πω ευθύς εξ αρχής είναι ότι βλέπω ότι από λιοντάρι μεριά τουλάχιστον η χρονιά δεν θα σε πάει σε πολύ ανώτερα πνευματικά στρώματα. Έχει έρθει και ο εκπρόσωπος του είδους σου εδώ πέρα. Θα μας αφήσεις να κάνουμε το ρίξιμό μας? Ευχαριστούμε. Είναι ώρα παιδάκια μου που είναι εδώ και προσπαθώ εγώ να ξεκινήσω αυτό το βίντεο. Παρ' όλα αυτά ήθελε να είναι κοντά μας, έτσι θα έχεις και εσύ πάρα πολύ κόσμο κοντά σου και θα κάνεις και πολύ όμορφες παρέες μέσα στο 2024. Τέλος πάντων μην ξεφεύγω από το θέμα. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι σε πνευματικό επίπεδο φαίνεται ότι δεν θα δονηθεί σε πολύ υψηλές συχνότητες από λιοντάρι μεριά. Φυσικά παιδάκια μου πρέπει καλό είναι να δείτε και ζώδιο και οροσκόπο αλλά και σελήνη για να έχετε όλη τη δυνατή πληροφορία και μπορεί σε κάποιο άλλο placement σας να υπάρχει πολύ περισσότερο πνευματική ενέργεια. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα... πώς να σου πω... σταμάτα αγάπη μου. Συγγνώμη καταρχάς. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποσυνδεθείτε εντελώς πνευματικά. Αυτό σημαίνει απλά ότι όσοι το ζείτε σε ένα πιο πνευματικό επίπεδο στο σύνολο στη ζωή σας, αυτή την περίοδο ίσως να νιώσετε ότι δεν χρειάζεται να έχετε και τόσο μεγάλη ευθύνη πάνω σε αυτό το επίπεδο. Ίσως να νιώσετε αυτό που σου λέω, ότι σας αφήνουν και λίγο στην ησυχία σας. Και ναι, μπορεί να νιώσετε μια αποσύνδεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκεστε ακόμα στο πνευματικό μονοπάτι. Αυτό για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να τα πούμε λίγο πιο πρακτικά. Ξεκινάμε από τη ψυχολογία σου μέσα στο 2024. Καλό μου λιονταράκι. Και τι να λέμε για αυτήν, τρελοκομείο πουλάκι μου. Όλα καλά, η αλήθεια είναι ότι σε βλέπω να χαμογελάς μεγάλο μέρος της χρονιάς. Βλέπω ότι η ψυχολογία θα είναι πάνω από τη βάση. Θα υπάρχουν πάρα πολλές μέρες στις οποίες θα το χαρείς πάρα πολύ. Θα υπάρχουν δηλαδή και λόγοι να ενθουσιαστείς, λόγοι να το γιορτάσεις. Βεβαίως ολόκληρη η χρονιά δεν γίνεται να είναι μία συνεχόμενη ευτυχία. Υπάρχουν και στιγμές που δείχνει την ψυχολογία σου να πέφτει. Πιο πολύ θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί προς Μάιο, χωρίς να εξαιρώ Απρίλιο και Ιούνιο μέσα. Αν και Ιούνιο μου δείχνει ότι τα πράγματα αρχίζουν και πάλι ισορροπούν για εσένα, ισορροπεί και το κεφαλάκι σου. Όμως πιο πριν μου φαίνεται ότι θα υπάρξει μια μικρή πρόκληση, απλά θα είναι αιχμηρή. Δηλαδή, ναι μεν στο σύνολο της χρονιάς βλέπουμε ότι θα πηγαίνουν όλα καλά, αλλά τη στιγμή που θα πάει κάτι ψιλολάθος, θα είναι και πονετικό, να σου το πω απλά. Θα φανεί, εντάξει. Δεν σε βλέπω, ξαναλέω, να πέφτεις κάτω από το μέσο όρο. Η ψυχολογία όχι μόνο είναι ανεβασμένη, ειδικότερα τους 4 πρώτους μήνες, από ό,τι μου δείχνει εδώ πέρα, όχι μόνο είναι πάρα πολύ ανεβασμένη τους 4 πρώτους μήνες, αλλά φαίνεται ότι προς το τέλος πάλι της χρονιάς, από ένατο και μετά πάλι είναι πολύ πολύ ανεβασμένη και μάλιστα φαίνεσαι να έχεις και λόγους στο χρονικό αυτό διάστημα τους 3 τελευταίους μήνες. Λοιπόν, οπότε και στην αρχή έχουμε πολύ ανεβασμένη ψυχολογία και στο τέλος έχουμε πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Ένα διμηνάκι τριμηνάκι φαίνεται ότι στο ενδιάμεσο εκεί γύρω στον 5ο όπως σου είπα και πριν ίσως να σε ταλαιπωρήσει, να είναι λίγο πιο προκλητικό και να σου ρίξει ελαφρώς την ψυχολογία. Βασικά δεν είναι ακριβώς αυτό, δεν είναι ότι σου ρίχνει την ψυχολογία, καθόλου δεν στη ρίχνει, απλά σε ξενερώνει, πληγώνεσαι, τσαντίζεσαι. Θέλεις να τσιρίξεις, θέλεις να ουρλιάξεις, θέλεις να το βγάλεις από μέσα σου αυτό που νιώθεις. Αλλά βλέπω ότι πολύ πολύ σύντομα επαναφέρεις την ενέργεια στις ισορροπίες που θα έπρεπε να βρίσκεται. Λοιπόν, ψυχολογία από ό,τι καταλαβαίνεις εδώ έχεις πάρα πολύ ευνοϊκή ενέργεια. Πάμε να δούμε λίγο τα επαγγελματικά και τα πρακτικά σου θέματα. Βλέπω
ότι γενικότερα κάνεις αργά, σταθερά, συνειδητοποιημένα βήματα από την αρχή της χρονιάς. Βλέπω ότι κάποιοι από εσάς ίσως να ξεκινάτε και έναν νέο επαγγελματικό δρόμο ή εκπαιδευτικό, επίσης θα μπορούσε να μου δείχνει εδώ. Βλέπω ότι είστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό που συμβαίνει σε πρακτικό επίπεδο και με τον τρόπο που εξελίσσετε εσείς τα πράγματα το πρώτο χρονικό διάστημα. Βλέπω επίσης ότι νιώθετε ότι δημιουργείται μια πολύ πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα βάση. Κάποιους βλέπω να στέλνουν και βιογραφικά, παιδιά, να ρίχνουν τα ζάρια τους για κάτι καλύτερο. Και γενικότερα, στην αρχή μου δείχνει ότι κάπως ασχολείσαι με τα πρακτικά σου με έναν τρόπο που δεν σου δημιουργούν και ένα τεράστιο βάρος. Ίσως για κάποιους από εσάς ήδη να υπάρχει μια ωραία σταθερότητα και όχι ρουτίνα στα επαγγελματικά. Και λέω και όχι ρουτίνα γιατί πραγματικά φαίνεσαι να γουστάρεις σε αυτό που συμβαίνει. Okay, δεν σου λέω ότι πετάς τη σκούφια σου στο απόλυτο, αλλά για σένα το πρακτικό και επαγγελματικό κομμάτι είναι κάτι που ευχαριστιέσαι, μου δείχνει από λέοντα μεριά στην αρχή του 2024. Αυτό που θέλω να σου πω και ξέχασα να το πω πριν είναι ότι θέλω να δεις και ζώδιο και οροσκόπο αλλά και σελήνη και ήθελα να σου το πω ειδικότερα για την πνευματική ενέργεια, okay, γιατί από μία άλλη... από ένα άλλο placement μπορεί να έχεις περισσότερη πνευματική τροφοδοσία. Εδώ πέρα είπαμε δεν έχεις και τόσο πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρακτικά σου θέματα, στα οποία μου δείχνει μια πολύ πολύ ωραία και μεγάλη ευκαιρία. Για πολλούς είναι κάτι το οποίο θα σας κάνει να χαρείτε πάρα πολύ. Σίγουρα για όλους θα είναι κάτι πολύ πολύ ευχάριστο και θετικό, αλλά κάποιοι βλέπω ότι θα γουστάρετε παραπάνω. Ίσως να είναι κάτι που θέλατε πολύ καιρό ή για σας ήταν μια πορεία ζωής που κατέληξε σε αυτή την ωραία ευκαιρία. Βλέπω ότι έχετε λόγο πάντως να το γιορτάσετε, να το χαρείτε. Βλέπω λοιπόν καινούργιες επαγγελματικές ευκαιρίες αλλά και καινούργια εγχειρήματα που ξεκινάτε. Βλέπω κάτι που ξεκινάτε οπωσδήποτε, αλλά για πολλούς μου δείχνει ότι είναι καινούργια δουλειά, πολύ χαρούμενη, πολύ ευχάριστη ή και κάποιο επαγγελματικό project. Κάτι το οποίο βρίσκεται στα πρώτα του βήματα, μου έχει βγάλει τον Άσο πεντάκτηνο, οπότε είναι μια υλοποιημένη ευκαιρία, δεν είναι κάτι που φανταζόμαστε, είναι κάτι που συζητάμε, βλέπουμε, ακουμπάμε. Αν είσαι σε κάποια σχέση θα μπορούσε να μας δείχνει ακόμα και ένα μωρό, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβεις ότι είναι ένα μωρό σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάτι που γονιμοποιείται και κάτι που εξελίσσεται και μεγαλώνει. Κάτι που βοηθάει, μας βοηθάει να δημιουργήσουμε πράγματα. Οπότε ήδη σε βλέπω να έχεις επαγγελματικούς στόχους, ξεκάθαρους, μέσα στο πρώτο χρονικό διάστημα, όπως σου είπα και πριν, αυτό φαίνεται μέσα στους 4, άντε πες και 5 πρώτους μήνες, για όσους είναι να συμβεί, δεν γίνεται να συμβεί για όλους, αλλά για πολλούς βλέπω ότι θα υπάρξει αυτό το ρίζωμα αυτού του σπόρου. Γενικότερα μου δείχνει ότι στα επαγγελματικά εκεί τους πρώτους 4 μήνες θα θέσεις κάποιες βάσεις, μετά θα είναι περισσότερο θέμα αναμονής, θέμα απασχόλησης, θέμα γνώσης. Δηλαδή στην αρχή μου δείχνει ότι μπαίνουν τα ουσιαστικά θεμέλια, γίνονται τα ουσιαστικά βήματα, μετά είναι μια ίσως και επαναλαμβανόμενη για κάποιους διαδικασία, όπως δηλαδή όπως όταν πιάνεις μια καινούργια δουλειά και μετά απλά πηγαίνεις και κάνεις τη δουλειά σου, κατάλαβες, δεν γίνεται κάτι φοβερό. Βέβαια μου δείχνει ότι υπάρχουν μερικοί που θα έχουν κάποιο πρόβλημα με ένα ανώτερο μέλος, στέλεχος της εταιρείας που θα δουλεύουν ή αν κάνετε κάτι δικό σας προσωπικό, ίσως να υπάρχουν κάποιες παζοκεφαλιές σε σχέση με τις νομοθεσίες, τι πρέπει να γίνει, το ένα το άλλο, όλα αυτά και κάποια ψήλο εμποδιάκια, μπορεί για κάποιους να υπάρχουν ακόμη και κάποιες καθυστερήσεις. Αλλά για να το πάρουμε σε ένα πιο γενικό επίπεδο, κάτι που υπάρχει πιο πολύ συχνά κατά μέσο όρο και για να συνεννοούμαστε, ίσως μου δείχνει εδώ να έχουμε κάποιες παρεξηγήσεις με τους ανώτερους μας, με αυτούς που ξέρουν κάποια πράγματα περισσότερο ή τέλος πάντων με αυτούς που κινούν τα νήματα και αποφασίζουν πώς θα γίνονται τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπω ότι δεν ξέρω αν θα πετύχετε σωστά τις διαπραγματεύσεις με το συγκεκριμένο άτομο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι στο τέλος όλα καλά.
Θα υπάρξουν οι τρόποι και οι λύσεις για να βρεθούν κάποιες ισορροπίες. Ξαναλέω, για κάποιους μπορεί να υπάρξουν κάποιες διαπραγματεύσεις και να βρείτε έναν τρόπο συνύπαρξης με το συγκεκριμένο άτομο, αν είναι στα επαγγελματικά σας και είναι το αφεντικό σας. Για κάποιους άλλους βεβαίως μας δείχνει ακόμα ότι και στα επαγγελματικά σας, ίσως και πάλι προς το τέλος της χρονιάς, να αποφασίσετε ότι θέλετε να ρίξετε εκ νέου τα ζάρια σας, να ανοίξετε ξανά τους ορίζοντές σας, να απελευθερωθείτε από αυτή την κατάσταση. Ειδικότερα, ξαναλέω, αν έχετε δει πιο πριν ότι υπάρχουν προβλήματα και όλη αυτή η χαρά και η ευτυχία που είχατε πιο πριν γίνεται μια δυστυχία και μια μιζέρια, γιατί πάρα πολύ απλά δεν τα βρίσκετε με αυτό το ένα άτομο. Δεν μου δείχνει ομάδα ανθρώπων με τους οποίους έχετε πρόβλημα. Δεν είναι αυτό ότι το κλίμα της εργασίας μου με ενοχλεί. Είναι περισσότερο, έχει έρθει αυτός ο άνθρωπος και είναι μεγάλος μαλάκας, ξέρω εγώ. Αυτό, ξεκάθαρα. Για όσους, ξαναλέω, αυτό εφαρμοστεί στα επαγγελματικά, γιατί αυτό είναι ένα γενικό ρίξιμο, δεν θα συμβούν για όλα τα λιανταράκια τα αλεκουάλε πράγματα. Δεν γίνεται αυτό και το ξέρεις στην καθημερινότητά σου. Το ότι είναι δύο άτομα το ίδιο ζώδιο δεν σημαίνει ότι ζουν και ακριβώς τα ίδια πράγματα. Για κάποιους λοιπόν θα μεταφραστεί αυτό και σε επαγγελματικό επίπεδο, για κάποιους άλλους μπορεί όμως να εφαρμοστεί σε κάποιο άλλο επίπεδο τη ζωή σου, να μάθεις κάποια νέα δηλαδή, τα οποία θα σε αναστατώσουν πάρα πολύ για κάποιο σημαντικό άτομο κοντά σου. Οκ, okay, όποιο άτομο και αν είναι αυτό, κάποιος άνθρωπος που ξέρεις πάρα πολλά χρόνια, κάποιος άνθρωπος που με κάποιον τρόπο έχεις δίπλα σου, θα μπορούσε να είναι και ο φοροτεχνικός σου, κατάλαβες τι θέλω να σου πω, δεν μην τρελαίνεσαι. Θα μπορούσε να είναι ο σύντροφός, θα μπορούσε να είναι χίλια δύο πράγματα, θα μπορούσε να είναι απλά μια αναποδιά. Γιατί η ζωή, όπως πολύ καλά ξέρεις, είναι και μια συλλογή από τυχερές στιγμές και αναποδιές, και αυτό το έχει από όλα τα καλά. Λοιπόν, βλέπουμε αυτά και να σας πω και κάτι πολύ περίεργο. Κάτι πολύ περίεργο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Από Σεπτέμβρη και μετά, μου δείχνει για κάποιο λόγο κάποιοι, όχι όλοι, να λάβετε ένα έξτρα ποσό με κάποιον τρόπο, παιδιά. Ή να νιώθετε πάρα πολύ καλά σε οικονομικό επίπεδο, ότι πετύχατε τους στόχους σας, πήρατε κάποιο μπόνους, νιώθετε μια ολοκλήρωση και σε οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο. Θα μου πεις, Λένα, πριν λίγο τα είχα βάλει με το αφεντικό μου και σκεφτόμουν να φύγω. Ναι, ακόμα και αυτό, η ελευθερία σου, η απελευθέρωσή σου, το ότι μπορείς να κάνεις βήματα, το ότι στοχεύεις και πετυχαίνεις κάτι καλύτερο, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Καμιά φορά οι αναποδιές, όπως είπαμε πριν, μας βγαίνουν και σε καλό. Για παράδειγμα, βρίσκουμε μια δουλειά, τη βλέπουμε στην αρχή σαν μια καταπληκτική δουλειά. Μπαίνουμε μέσα στη δουλειά, πραγματικά το αφεντικό τώρα, ένα παράδειγμα λέω, δεν θέλω να στιγματίσω τα αφεντικά. Λοιπόν, το αφεντικό τυχαίνει να είναι λίγο πίπας. Μου σπάει τα νεύρα, δεν θέλω να πούμε, 3 μήνες αντέχω, δεν αντέχω άλλο να τον βλέπω κάθε μέρα, αποφασίζω να κοιτάξω για μια άλλη δουλειά για να μην τον τρώω άλλο στη μούρη και βρίσκω, τυχαίνει να είμαι τόσο τυχερή και τυχερός που βρίσκω μια δουλειά που πραγματικά είναι πολύ ανώτερη από αυτή που ήδη νόμιζα ότι είναι πάρα πολύ ανώτερη. Δηλαδή, κάπως μια αποδιά που σε στέλνει σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Κατεύθυνση, θα σου έλεγα. Για κάποιους, ξαναλέω, θα πετύχουν οι διαπραγματεύσεις και θα κάνεις ένα καλύτερο deal. Αυτό μας λέει εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγο τα ερωτικογκομενικό. Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Σε πρακτικό επίπεδο μου δείχνει και μια μετακίνηση για κάποιους που μπορεί να συμβεί, να αποφασιστεί και να συμβεί από Ιούνιο και μετά. Γενικότερα από Ιούνιο και μετά θέλω να ξέρεις ότι τα πράγματα που είχαν πιο πριν στραβώσει θα ισιώσουν, ό,τι και να είναι αυτό. Θα είναι η ψυχολογία σου, θα είναι η υγεία κάποιου ανθρώπου που σε απασχολεί και έμαθες ότι έγινε μια αναποδιά, θα είναι τα προβλήματα αυτά που είπαμε πριν στη δουλειά, ό,τι και αν είναι αυτό. Από Ιούνιο φαίνεται και μετά ξαναισορροπούν τα πράγματα. Δηλαδή τίποτα, ένα διμηνάκι, τριμηνάκι στο ενδιάμεσο είναι που βάλεσε λίγο, βάλεσε. Έλα τώρα, εντάξει, κλαίνε οι ανήπαντρες, κλαίνε και οι παντρεμένες, να πούμε. Πώς το λένε, κάπως έτσι δεν τα λένε. Ούτε καν. Εδώ πέρα έχουμε 2-3 μήνες, σου λέω, που έτσι φαίνεται να
συμβεί ένα γεγονός. Ένα γεγονός είναι. Ένας άνθρωπος ή ένα γεγονός. Δεν είναι πολλά πράγματα το οποίο θα σε αναστατώσει. Και αυτή είναι η καλύτερη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ότι θα σε αναστατώσει. Εντάξει, αλλά θα σε αναστατώσει δυνατά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε όπως είπαμε πριν και τα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου. Είτε είσαι σε σχέση είτε δεν είσαι σε σχέση. Το πρώτο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι θα περνάς πάρα πολύ καλά. Σε βλέπω να βγαίνεις και τους φίλους με τους φίλους και τις φίλες σου. Σε βλέπω αν υπάρχει και κάποιο άτομο με το οποίο ασχολείσαι να καλοπερνάτε. Βλέπω ακόμα και στα συναισθηματικά και τα ερωτικά σου θέματα αργά και σταθερά βήματα. Βλέπω ναι μεν ενθουσιασμό, αλλά δεν βλέπω να είναι τα μυαλά σου πάνω από το κεφάλι σου. Ναι μεν παρουσιάζεις την εικόνα αυτή του τρελοκομείου, αλλά δεν είσαι. Και όταν πρέπει να σοβαρευτείς και όταν σοβαρεύουν τα πράγματα, ξέρεις πολύ καλά πώς να σοβαρεύεσαι κι εσύ, πώς να το διαχειρίζεσαι. Οπότε ναι μεν το πρώτο χρονικό διάστημα φαίνεσαι εξωτερικά να περνάς, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Βλέπω, ξαναλέω, και λόγους να χαίρεστε, παιδιά. Okay. Γιατί κάτι ξεκινάτε, γιατί κάτι πετυχαίνετε επίσης εκείνο το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αλλά και μπορεί, γιατί μία σχέση πηγαίνει ωραία, βήμα-βήμα, αργά και σταθερά. Άρα λοιπόν, ναι μεν η διάθεση είναι τρελοκομείο, αλλά παράλληλα μέσα σου κάνεις σταθερά βήματα, φροντίζεις υποχρεώσεις σου, δεν ξεφεύγεις, δεν παρασύρεσαι απολύτως. Ξέρεις ότι όταν έρθει η ώρα όμως να το χαρείς, το χαίρεσαι. Απλά τα πραγματάκια. Και για κάποιους ίσως να μου δείχνει και ένα πολύ ωραίο ταξίδι το πρώτο τετράμινο. Κάποιο reunion, κάποιο ταξίδι, κάπου που πηγαίνεις να βρεις ανθρώπους που αγαπάς ή είναι κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ και σε ενθουσιάζει, ακόμα και αν είναι κάποιο φεστιβάλ, κάπου πιο μακριά από εκεί που μένεις, αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο για σένα, πολύ πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, όμορφες καταστάσεις, διασκέδαση, ωραίες στιγμές μου δείχνει. Είτε είσαι, ξαναλέω, δεσμευμένη είτε δεν είσαι. Με κάποιους ανθρώπους περνάς πάρα πάρα πολύ καλά ή δεσμευμένος. Λοιπόν, περνάς πάρα πολύ καλά. Ίσως για κάποιους από εσάς να προκύψει μια πιο υλοποιημένη επαφή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Να δείτε ότι με κάποιον άνθρωπο περνάτε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως δεν το βλέπω, παιδιά, μόνο σε ερωτικό επίπεδο. Και το βλέπω και σε φιλικό επίπεδο, ή μπορεί να μας δείχνει ότι αποκαθίστανται οι σχέσεις με ένα άτομο της οικογένειάς σου και η σχέση σας παίρνει μια διαφορετική μορφή. Θετικά πάντως πράγματα για το πρώτο χρονικό διάστημα. Βέβαια, για να είμαι και πάρα πολύ ειλικρινής, δεν είναι ότι μου δείχνει ντε και καλά ότι αυτή η περίοδος για σένα είναι μια περίοδος που έχει πάρα 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 πολύ μεγάλη εύνοια στο να κάνεις μια σχέση. Εντάξει, σε περίπτωση που είσαι μόνη σου ή μόνος σου, okay, παρόλα αυτά βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι, βλέπω ότι περνάς καλά, βλέπω ότι και με κάποιον ασχολείσαι λίγο πιο συγκεκριμένα στην πορεία. Για κάποιους είναι αυτό το άτομο με το οποίο τραβιέστε ήδη, για κάποιους άλλους είναι το άτομο με το οποίο έχετε σχέση και για κάποιους άλλους μπορεί να είναι αυτό το άτομο που ξεχώρισες, αλλά θα είναι πιο λίγη, ξαναλέω, το άτομο που ξεχώρισες και γνωρίζεις καλύτερα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά κάπως η όλη φάση δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ συναισθηματική για να σου δώσω να καταλάβεις. Για ορισμένους παιδιά ανθρώπους, αυτό το άτομο μπορεί να είναι και ένα άτομο που ξέρετε πάρα πάρα πολλά χρόνια με κάποιον τρόπο ή για κάποιο λόγο. Αλλά αυτό το άτομο φαίνεται ότι, και γενικότερα στα ερωτικά σας, φαίνεται ότι θα υπάρξει μια περίοδος, όπως είπαμε πριν, και πόνο κεφάλου, η οποία, όπως κατάλαβες, θα παρασύρει και την ψυχολογία σου. Έχουμε πει αρκετές φορές αυτό το ρίξιμο, ότι η αλήθεια είναι ότι μπορείς να περιμένεις κάτι να στραβώσει, κάτι να μην πάει καλά. Βλέπω ένα αγκαθάκι, όπως είπαμε και πριν, αυτό το βλέπω πηχτά να συμβαίνει εκεί γύρω στους 5 μήνες, 5ο μήνα. Αλλά μην φανταστείτε ότι θα συμβεί για όλους 5ο μήνα, εντάξει. Μπορώ να σας πω ότι αυτό κάπως είναι σαν μια καμπύλη τέτοια. Οπότε 5ος μήνας είναι εδώ πάνω, είναι η καμπύλη αυτή. 5ος μήνας, αλλά και 4ο. Και 6ο, όχι τόσο 6ο. 6ο μου δείχνει πιο ήρεμα πράγματα, ηρεμούν τα πράγματα. Οπότε θα σου έλεγα 3ο, 4ο, 5ο μήνα ίσως να υπάρχουν κάποιες αναστατώσεις που θα δημιουργηθούν.
στις ερωτικο-γκομενικο-συναισθηματικές σου αλληλεπιδράσεις και επαφές. Η αλήθεια είναι ότι για κάποιους φαίνεται εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα άτομο με το οποίο ακόμα και κρεβάτια κάνεις ή θέλεις να κάνεις. Για κάποιους μου δείχνει ότι είσαι πάρα πολύ ερωτευμένη ή ερωτευμένος με έναν άνθρωπο ο οποίος... ερωτευμένη και ερωτευμένος. Τέλος πάντων, έχεις μια έλξη, ένα πάθος, σου έλεγα, για έναν άνθρωπο ο οποίος με κάποιον τρόπο θα σε πληγώσει, θα σε στενοχωρήσει, θα σε προδώσει στα δικά σου τα μάτια, θα κινηθεί εναντίον σου ή απλά θα απορρίψει, παιδιά, κάποιους από εσάς, γιατί δεν θα είναι όλων οι ζωές το ίδιο πράγμα. Ξαναλέω και θα ξαναλέω ότι φαίνεται ότι θα ξαναυπάρξει αρμονία στην πορεία και ισορροπία, ότι θα φτιάξουν με λίγα λόγια τα πράγματα. Αναλόγως και κατά περίπτωση τα πράγματα θα αλλάξουν με διαφορετικό τρόπο. Για κάποιους θα αλλάξουν επειδή θα σταματήσεις να ασχολείσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος μόνο πολλοκέφαλο σου δημιουργεί και προβλήματα και θα ξεκινήσεις να κοιτάς την φάση σου και τη ζωάρα σου και θα θελήσεις να πας σε πιο ήρεμες για σένα καταστάσεις. Για κάποιους άλλους θα φτιάξουν τα πράγματα επειδή θα επιδιορθωθούν, θα επιληθούν τα ζητήματα που θα έχουν προκύψει πάρα πολύ απλά και θα αποκατασταθεί η αρμονία. Δεν θα είναι το ίδιο για όλους, αλλά σίγουρα βλέπω ότι υπάρχει αυτό το ξεχωριστό άτομο στα ερωτικο-γκομενικο-συναισθηματικά σου. Εγώ σε βλέπω, βλέπω πολλά λιοντάρια με κάποιον να φιλιούνται. Θα μου πεις τότε, Λένα, γιατί μου είπες πριν ότι δεν ξέρεις αν είναι ευνοϊκή περίοδος για σχέση? Γιατί εγώ σας βλέπω να φιλιέστε, αλλά εγώ αυτό δεν το βλέπω σαν σχέση ακριβώς. Φυσικά πολλά λιονταράκια εκεί έξω ήδη έχουν μια σχέση στην οποία βεβαίως μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, αλλά για πολλά λιονταράκια υπάρχει μια σχέση που δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Για πολλά δεν γίνεται κανένα λιοντάρι να μην τα φτιάξει και να μην κάνει μια σοβαρή σχέση μέσα στο 2024. Μην αγχώνεσαι, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει αυτή η τάση κάπως εδώ πέρα. Δεν φαίνεται ότι το έδαφος είναι απαραίτητα πολύ πολύ γόνιμο για να δημιουργήσεις μια νέα σχέση και μια νέα επαφή, και ακόμα αν δημιουργήσεις μια νέα επαφή, μια νέα αλληλεπίδραση, δεν θα μπορούσες ακριβώς, από ό,τι φαίνεται εδώ, για διάφορους λόγους να την ορίσεις σαν σχέση, ακριβώς επειδή υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Ένα πρόβλημα, τι εννοείς ρε Λένα, τόση ώρα δεν έχω καταλάβει, θα πεις. Ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να προκύψει είναι να περνάς πάρα πολύ ωραία με έναν τύπο, είτε είναι στη δουλειά, είτε είναι στο χόμπι σου, είτε είναι εκεί που πηγαίνεις για το σεμινάριό σου, δεν με νοιάζει τι και πού. Έναν, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες μια χαρά περνάτε. Μια, δύο, τρεις, τέσσερις φορές πήγατε και για ένα κρασάκι όλοι μαζί. Μετά τη δουλειά ή μετά το σεμινάριο ή μετά το δεν ξέρω εγώ τι. Okay, και κάποια φάση λες άντε, ας αφαιθώ, ας δω τι μπορεί να γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Και εκεί που έχεις αρχίσει ήδη εσύ να είσαι να νιώθεις ένα ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο άτομο, μαθαίνεις και ότι είναι παντρεμένος και συνειδητοποιείς ότι εσύ εκείνη τη στιγμή φιλιέσαι με έναν παντρεμένο άνθρωπο. Δηλαδή, μάνι, αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα? Δεν λες γιατί σε μένα ρε γαμώτη μου? Δεν λες γιατί σε μένα ρε πούστη μου? Το λες. Εδώ που τα λέμε. Ή σε αλλάζουν τμήμα και είσαι σε ένα άλλο τμήμα και δεν το ξαναβλέπεις. Δεν έχει γίνει κάτι μεταξύ σας. Δεν σου τις πάει πάρα πολύ? Δεν ξενερώνεις πάρα πολύ? Δεν του στέλνεις μήνυμα που τον βρίσκεις στο Facebook αναγκαστικά και δεν τον βλέπεις πια κάθε μέρα? Και εκείνο σου λέει, κοίτα να δεις, ώρα λέμε σε σχέση. Ή ακόμα και αυτό, αν δεν σου πει, σε παίζει 2-3 μήνες και καταλαβαίνεις εσύ ότι είναι απλά ένας άνθρωπος που σε χειρίζεται. Σου ξαναλέω, δεν θα είναι για όλους ένας κακός ή ένας καλός ή ένας μέτριος ή ένας γαμάτος ή ξεγαμάτος άνθρωπος. Μου δείχνει βέβαια για τους περισσότερους ότι είναι ένα όριμο άτομο. Ίσως μεγαλύτερης ηλικίας από σένα. Δηλαδή η τάση προς τα εκεί πηγαίνει. Okay. Λοιπόν, τι γίνεται εν τέλει με αυτό το άτομο και γενικότερα με τα ερωτικο-γκομενικο-συναισθηματικά σου, σε κάθε φασούλα και σε κάθε περίπτωσούλα, εσύ τη βρίσκεις στην ακρούλα σου, εσύ ξέρεις και πώς να είσαι ευτυχισμένη και ευτυχισμένος, εσύ ξέρεις πολύ συχνά ότι αν κάποιο σημείο για σένα κάνει τζιζ, πρέπει να πας σε ένα άλλο σημείο για σένα. Δεν σε βλέπω λοιπόν να δημιουργείς κάποιο τύπου αιμονή εδώ πέρα, δεν σε βλέπω να σε παίρνει καμιά λούπα μέσα. Βλέπω ότι σε κάθε περίπτωση τα πράγματα λειτουργούν τελικά υπέρ σου, είτε επειδή καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν μας χωράει ο τόπος, πάμε κάπου παρακάτω, τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία, είτε επειδή πολύ απλά τα βρίσκεται, εναρμονίζεται τις ενέργειες, επιλύεται τα προβλήματα, φαίνεται αυτό ότι θα συμβεί για κάποιους.
Και ας φαίνεται πάρα πολύ ουτοπικό. Βεβαίως δεν θα ήθελα να λειτουργείς και να σκέφτεσαι ουτοπικά αν γίνει κάτι το οποίο δεν σε τιμά και πάρα πάρα πολύ. Δεν θέλω να σκέφτεσαι ουτοπικά, θέλω να σκέφτεσαι λογικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για κάποιους βλέπω πραγματικά επίλυση των προβλημάτων που έχουν προϋπάρξει σε αυτή την επαφή. Τα αφήνετε πίσω με το συγκεκριμένο άτομο, δεν τα αφήνετε να σας επηρεάζουν. Βεβαίως, και σε αυτή την περίπτωση σε βλέπω κάπως να το βλέπεις με έναν τρόπο πιο εγωκεντρικό, αλλά με μια καλή λογική, με μια σωστή λογική. Επιλύονται τα προβλήματα, αλλά εσύ πάλι... αυτό βασίζεσαι πάνω σου. Δεν είναι ότι βασίζεσαι πάνω στη σχέση, δεν είναι ότι παθαίνεις αιμονή, δεν είναι ότι στηρίζεις αποκλειστικά εκεί. Υπήρξε ένα πρόβλημα, έπρεπε να λύσεις το πρόβλημα, έλυσες το πρόβλημα και τώρα η ζωή συνεχίζεται. Αυτό μου λέει. Ειδικότερα στο τέλος της χρονιάς μου λες, η ζωή συνεχίζεται, γουστάρουμε, πάμε γυάλα. Και μάλιστα αυτή η κάρτα που έχεις βγάλει εδώ πέρα μου δείχνει εσένα, μου δείχνει εσένα να κοιτάς και να ταινίζεις την επόμενη χρονιά με ενθουσιασμό, με χαρά. Λες πω πω, ωραία περάσαμε, ωραία περνάμε. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε να συμβεί, τι άλλο μπορούμε να δημιουργήσουμε, τι άλλο θα μας φέρει η ζωή. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι έχεις αποκαταστήσει απόλυτα και την αισιοδοξία σου και την ελπίδα σου και την περιέργειά σου και την όρεξή σου για ζωή και το κίνητρό σου. Δηλαδή καταλαβαίνεις, θα σου πω, έχεις αποκαταστήσει για άλλη μια φορά το πάθος σου και το πάθος, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά λιοντάρι μου, σου πάει, σου πάει. Απλά σε ερωτικό κομμενικό συναισθηματικό επίπεδο κάπως αυτό το πάθος ίσως για κάποιους να φανεί σαν τελικά λάθος και ίσως και αυτό το πάθος να σου βγει και έτσι περισσότερο αρνητικά. Βλέπουμε κάποιους καυγάδες που μπορεί να συμβούν. Βλέπω κάποιους καυγάδες που μπορεί να υπάρξουν. Μαζεμένοι εννοώ γιατί καυγάδες, ειδικότερα αν έχεις κάποια σχέση, προφανώς ρε εσύ. Εντάξει, πώς θα το κάνουμε, μία φορά το μήνα δεν θα καυγαδίσεις. Εντάξει, κάποιοι θα καυγαδίσουν δύο φορές το μήνα, κάποιοι θα καυγαδίσουν δύο φορές την εβδομάδα. Κάθε ζευγάρι είναι διαφορετικό. Δεν σου λέω εδώ πέρα ότι δεν θα καυγαδίσεις καθόλου μία ησυχία, ένα τίποτα, αν έχεις μία σχέση. Όλο το 2024 σου λέω όμως ότι θα υπάρχει μία ένταση. Μη σου πω και 4-5 εντάσεις παραπάνω. Εκείνο το χρονικό διάστημα θα σου έλεγα 3ο με 5ο μήνα. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι μια γήινη χρονιά, γήινα θα τη ζήσεις, ό,τι θα συμβαίνει, δεν θα χάσεις το κουράγιο σου, δεν θα χάσεις την αισιοδοξία σου, όλα μια χαρά. Πολύ ανθρώπινη χρονιά. Χαίρομαι που βλέπω όλη αυτή την πληθώρα συναισθημάτων μέσα σου, γιατί κατά τα άλλα καταλαβαίνω ότι θα τη ζήσετε αρκετοί λέοντες, αρκετά ρομποτικά. Δεν θα συμβεί κάτι πολύ πρωτοφανές και πολύ φοβερό και τρομερό από λέοντα τουλάχιστον μεριά. Βεβαίως, ξαναλέω, αυτό είναι ένα γενικό ρίξιμο. Παράλληλα, καλό είναι να δεις και ζώδιο και οροσκόπο, αλλά και σελήνη, λιονταράκι μου, γιατί μπορεί σε ένα άλλο placement. Αυτό το placement πρέπει να βρω, παιδιά, πώς είναι στα ελληνικά. Μπορεί να μου πει κάποιος. Λοιπόν, σε ένα άλλο placement. Όχι σαν λέξη, ενώ στην αστρολογική ερμηνεία. Πώς το λένε, τοποθεσία, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, σε ένα άλλο placement, λοιπόν, να δεις ότι υπάρχουν και άλλου τύπου ενεργοποιήσεις, άλλους τομείς στη ζωή σου. Εγώ απλά σου λέω ποια είναι η ενέργεια από εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα, η τελική ενέργεια που θα βιώσεις είναι ένα κράμα όλων των ενεργειών και τρεις από τις βασικές ενέργειες που καθορίζουν το πώς θα πάει η χρονιά σου είναι το ζώδιο, οροσκόπος και η σελήνη σου. Οπότε, άμα δεις και τα τρία, πάνω κάτω θα μπορείς να ξέρεις ποια περίοδο μπορείς να περιμένεις κάτι καλό στα επαγγελματικά, ποια περίοδο μπορείς να περιμένεις κάτι καλό στα ερωτικά. Να κάνεις μια σύνθεση δηλαδή των ενεργειών, πότε θα υπάρχει ο πεφωτισμός, ο πνευματικός που δεν βλέπουμε στο λέοντα, αλλά μπορεί να δεις, ας πούμε, στη σελήνη σου που θα έχει μεγάλη σημασία. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Οπότε, τσέκαρε σελήνη, για κάποιο λόγο το είπα αυτό, δεν το είπα τυχαία. Αυτό που θέλω να πω εγώ και είναι το τελευταίο που θα σου πω, λιονταράκι μου, είναι το εξής. Σου εύχομαι να έχεις μια υπέροχη χρονιά. Σου εύχομαι πραγματικά να σ' αφήσει το σύμπαν
ήσυχη και ήσυχα. Να το ζήσεις με την ησυχία σου. Να περάσεις πάρα 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 πολύ όμορφα. Να κάνεις τις επαφές που βλέπω. Να κουνηθείς. Σας βλέπω να χορεύετε πολλούς λέοντες. Σας βλέπω να πηγαίνετε σε γιορτές, σε reunions, σε συγκεντρώσεις, το ένα στο άλλο, ό,τι σου αρέσει εσένα. Βλέπω λοιπόν έτσι να το διασκεδάσεις και εύχομαι να το διασκεδάσεις, εύχομαι να το γιορτάσεις, εύχομαι να μπορέσεις πραγματικά να αφήσεις για λίγο την ζωή να πάει, εφόσον έχεις ήδη δημιουργήσει βέβαια τις βάσεις. Εύχομαι να μπορέσεις να νιώσεις ότι μπορείς και εσύ να χαλαρώσεις και να μην κρατάς με πολύ δύναμη τα ηνία όπως συμβαίνει εδώ. Εύχομαι να οι κακοτοπιές εκεί πέρα και τα πιο σοβαρά πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν να περάσουν και να μην ακουμπήσουν έτσι ακριβώς όπως φαίνεται. Σου εύχομαι χαρά, υγεία, τύχη, μακροζωία, τα πάντα όλα πουλάκι μου. Σου εύχομαι και ενδιαφέρουσες επαφές και γνωριμίες, αν και είπαμε ότι εδώ πέρα κάπως δεν είναι αυτό το βασικό δώρο της χρονιάς από λέοντα μεριά, αλλά είπαμε δες και τα υπόλοιπα κάπου αλλού μπορεί να είναι πολύ δυνατή ενέργεια, το έρχεται κάποιος, κατάλαβες, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, σε φιλώ γλυκά, ευτυχισμένο το νέο έτος, μην ξεχάσεις να κάνεις like, είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό για μένα, subscribe, comment και share. Τα λέμε πάλι σύντομα, φιλάκια πολλά, bye!